παιδιά, μοιάζει με reunion του 2005. Να ξεκινήσουμε το που ήσασταν το βράδυ του 87 και πώς επηρέασε τη ζωή σας. Αν το σενάριο της ζωής σας ήταν διαφορετικό, αν δεν είχε γίνει αυτή η διοργάνωση τότε με αυτή την κατάληξη. Εντάξει, εγώ ήμουν πιο μικρός εδώ από τους κυρίους, οπότε ήμουν 4 τότε και ήμουν στα πόδια του πατέρα μου. Αυτή είναι η ιστορία μου, λέει. Θυμάμαι αμυδρά, αλλά μου είχε κάνει εντύπωση το πόσο πολύ τον είχε κάνει χαρούμενο και ότι πήραμε τα μάξι και πανηγυρίζαμε όπως όλη η Ελλάδα και μάλιστα είχαμε τρακάρει κιόλας σε διάφορες πλάκες. Ήρθε κάποιος πίσω, ένα φανάρι, αλλά... Σπίτι, δεν ήμουν κι εγώ ένας από αυτούς, ήταν όλοι στο γήπεδο, ο οποίος έχω ακούσει ήταν εμείς στο γήπεδο, στο σεφ. Εμείς ήμασταν σπίτι και θυμάμαι ότι βγήκαμε στο μπαλκόνι, κάτω στον δρόμο και πανηγυρίζαμε, ήταν κάτι απίστευτο. Γιατί για εμάς που αγαπούσαν τον μπάσκετ, εγώ ήμουν 10 χρονών, ήμουν μια ηλικία τότε που ψιλοκαταλάβαινες, δεν καταλάβαινε πόσο μεγάλο ήταν αυτό το πράγμα, απλά καταλάβαμε ότι ήταν μια επιτυχία. Αλλά το σημαντικότερο ήταν ότι 30 χρόνια αργότερα, γιατί εγώ είμαι πλέον 40, συνειδητοποιώ ότι εκείνο το βράδυ άλλαξε τη ζωή μου. Και ευχαριστώ αυτούς τους ανθρώπους, παίχτες, προπονητές και όλους τους ανθρώπους που συνέβαλαν ώστε η δικιά μας ζωή να αλλάξει, να είναι τόσο ωραία και να έχω γνωρίσει όλα αυτά τα παιδιά και να έχω κοινά βιώματα με αυτούς. Και επίσης είμαστε πολύ χαρούμενοι που ξαναβρισκόμαστε μετά από 12 χρόνια. Είναι ωραίο, είναι σαν reunion με ανθρώπους οι οποίοι έχουν στιγματίσει τη ζωή σου και κάνουμε παρέα. Απλά το να ξαναβρεθούμε στο παρκέ είναι ακόμα πιο σημαντικό. Και όλοι στο σπίτι μας, δεν το γνωρίζω, νομίζω. Στα μπαλκόνια και ήταν όλοι στα μπαλκόνια, τότε δεν υπήρχε, ξέρεις, το Facebook και όλα αυτά. Πανηγύριζαν όλοι, στους δρόμους όλοι μετά φωνές και αυτό. Και για μένα, όπως και όλα τα παιδιά, ήταν για μένα το λάχτισμα στο να ξεκινήσω να ασχολούμαι με το μπάσκετ. Έπαιζα, αλλά όλο αυτό μετά ήταν η έκρηξη, ήταν το νερό του στήνου. Και μια ερώτηση να απαντήσετε και τρεις, να βγείτε για ζέσταμα. Επειδή θα πάει και το μάτς στο ΆΚΑ, ξέρουμε τα παιδιά τι κάνουν, πιθανά τρέχουν. Εσείς τι θα την παραθέσετε σήμερα στον αγώνα? Εσύ θα μας κάνεις και πρόβλεψη, ήρθαμε για την νίκη. Όπα, τελείω, Μιχάλης, κάτι. Γιατί παίζουμε μετά στην έδρα μας το δεύτερο παιχνίδι. Άρα μετράει διαφορά πόντων, δηλαδή. Εντάξει, έχουμε εδώ το παλικάρι, εδώ το θα παίξει. Το Γιάννη, πώς το παίξει άμυλα. Μετά και εδώ το παλικάρι που παίζει. Εμείς το μόνο που μπορούμε να βάλουμε στο γήπεδο είναι εμπειρία. Εμπειρία και το χατζιβρέπε. Να περάσουμε ωραία. Θα το χαρούμε όλοι. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.